Μαλάκες, έχω κακό προαίσθημα. Τρεις ώρα έχει πάει. Τη τελευταία φορά που είχε πάει τρεις ώρα, ποιος ήρθε. Όχι! Αυτός είναι. Φυσικά. Καρδιά μου! Ανοίχτε ρε! Ρε καλώς το να... Είπα καρδιά μου δίνα τα 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 τα. Το κορμί μου σε ζητά τα. Μου φαίνεται πατάς τα 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 τα. Τι έγινε? Σας έλειψα μαν. Τι? Σας έλειψα μαν. Σας λείψαμε. Α, δεν ναι, ναι. Να πω με το δεξί. Μπράβο, ωραίος. Για μπήκα μέσα το δρόμο, το ξέρεις τα έτσι μάτα. Συζητά τα τα τα, είναι τα βραδιά σου κα, τα 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 τα. Έλα κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Με ποιο τρόπο να σε συγχωρήσω. Κάτσε ρε Χριστιανέ. Καιρό είχα να κάτσω στην καρέκλα τούτη. Δεν σας ενοχλεί να κάτσω, Σταυροπόη. Να κάτσε όμως τελείω. Κάτσε για την πατήκωση. Καλά, αυτό μας ενοχλεί τώρα λίγο. Εντάξει. Μπράβο. Κούμπος, να το βγάλω αυτό. Ό,τι γουστάρεις. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά είμαι. Ήρθες, έχεις έρθει αυτή το χωριό ή έχεις κάτσει μόνιμα Αθήνα. Είμαι μόνιμα. Ανοίξαν οι δουλειές. Τι λες? Οι δουλειές ανοίξαν στα Instagramια και αυτά μέσα. Αλλά τι είσαι, έχεις γίνει influencer. Τι έχω γίνει? Είσαι στα Instagram δηλαδή. Είμαι μέσα. Κάνεις και giveaway. Giveaway έδωσα προχτές. Ναι. Τα φρύδια μου και τα δύο. Κάτι μου λείπε ρε. Είδες. Εσύ τώρα εδώ πέρα σήμερα έχεις έρθει να μας πεις κάτι συγκεκριμένο. Γιατί ήρθες εσύ. Ήρθα να σχολιάσω τα πάντα. Είχες followers και ήρθες μας θυμήθηκες πάλι. Και τα επειδή είχα αγοράσει όλο το Ιράν. Είχε το θείο τον Αρισκίδη Φόλο. Είπα να έρθω λίγο να ανανεωθώ, να φτιάξω κανένα κανονικό άνθρωπο. Γιατί γράφανε από κάτω ανάποδα. Γράφανε δηλαδή, έλεγε άλλο, γεια σου μπάρμπα θείο Αρισκίδη. Έλεγε άλλο, ψωμόλησα γέρο τη δουλειά και σε εδώ. Στο στόμα σου του γράφα. Εγώ δεν σε πέρα. Γιατί... Καρδούλα του έκανε μαζί. Όχι, καρδούλα του έκανα κάτι μιλιτζάρι ή κάτι μπανάνε. Και έλεγα στο στόμα σου. Και από κάτω απαντούσε ένα, λέχαλι με στεχνή με ένα χαλά. Ωραία. Και απαντούσε ότι θα... Πόσο πάει αυτό το μαλλί περίπου? Κοίταξε, πάει 30 λεπτά ο follower. Έχω 1 εκατομμύριο. Ωραία. Θέλω να με άγαπας, άγγελέ μου. Κωστάκι με Τζολόπουλο, όπου και να σε, καλά να σε. Άγγελέ μου, τη ζωή. Τι θα γίνει, σου έχει λείψει το πανηγύρι. Το πανηγύρι, αχ, είχα πάθει όπως ο Τζόκοβιτς. Έχεις πάθει σε πανηγύρι όπως ο Τζόκοβιτς? Έχω πάθει σε πανηγύρι. Τι είναι Grand Slam πανηγύρι, ας πούμε? Το Grand Slam στην ασωπία. Με πέταξαν έξω. Μου λένε δεν μπαίνεις. Μου λέει, τι έχετε εδώ? Πήρα, μου λέει, κρασί. Τι πήρα κρασί, λέω, εγώ θέλω ουισκάκι. Μπόμπα, να χάσω το μάτι μου, λέω, θέλω σήμερα, έχω κι άλλο. Μου λέει αυτός εκεί ο σερβιτόρος. Να ξέρεις κύριε, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Όπως βρήκες, μου λέει, όχι όπως ήξερες. Τι λέω, τι είπες και πάρε μία τώρα αυτή απόψη. Τρουτ! Έχει μπύρα εδώ, θα πιω μπύρα. Έχει κρασί, θα πιες κρασί. Τι ουίσκι είναι αυτό που έρχεσαι και με ζητάς εμένα σήμερα, α? Σκάσε, του λέω. Σκάσε, γιατί θα δίνω εσένα και τα παιδιά σου. Και έρχεται αυτός και του λέω, κάτσε. Συγγνώμη, να καταλάβω και ο κόσμος, να καταλάβω και εγώ, επειδή πάλι με δέκα. Έχεις δει τα ουρά. Αυτός είναι η Αυστραλία, ας πούμε, στο αντίστοιχο. Αυτός είναι αυτός ο Άλεξ Χοκ, που έδιωξε τον Τζόκο. Αυτός που υπέγραψε ο υπουργός. Ναι. Ωραία δημοκρατία σας, ωραία. Ψηφίσατε, κάνατε ανέφεση, να. Και ATP, να. Μάστερ, να. Αποφασίζουμε και διατάζουμε να απελαθεί αυτός ο κύριος. Τελείωσε. Ωραία, άρα εσείς αυτό με τον Τζόκοβιτς και την κυβέρνηση της Αυστραλίας και με ποιον είσαι, ρε παιδί? Εγώ είμαι με τον Τζόκοβιτς και τον πρόεδρο της Αυστραλίας. Α, ωραία. Είμαι μαζί. Χ, ας πούμε, σοπαλία. Ναι, γιατί ο Τζόκοβιτς παρακάτω θα παίξει αλλού. Και θα πω. Τι θα πάει σε άλλο Airbnb, πώς τα λένε αυτά, που είναι παίξει. Έχεις κάνει self-test? Ναι, έχω κάνει κρίση το self-test από το Google. Εσύ γενικά τένις βλέπεις, ας πούμε, και στο χωριό παίζετε τένις? Πώς δεν παίζαμε τένις? Σκλέτζα λεγόταν ένα παιχνίδι.
σκλέτζα τένις. Τι λες. Ναι, ναι, με ένα ξύλο και ένα άλλο ξύλο. Δηλαδή ήταν κάτι σαρακέτα φούρκα, ένα τέτοιο. Έλεγε ένας, τη μάνα σου και την οικογένειά σου. Βρεις το άλλη μία να νευριάσω. Έτσι πάει το παιχνίδι. Α, είναι σερβίρι αυτό. Τη μάνα σου και, και σερβίρα με αυτόν. Ναι. Στην πλάτη σου, τον κάναμε. Πάρτε το σμάς βολέ. Απλά η φωνή που ακουγόταν ήταν αφνού, ήταν. Πφα! 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 Out! Αβαντάζ Αριστίδης. Τον ουρουρίτ! Ωραία, εγώ ξέρεις τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ξέρω τι θέλεις να με ρωτήσεις. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Ότι θες να έρθεις να σε φιλοξενήσω στο χωριό μου. Η απάντηση είναι όχι. Okay. Είσαι σαν τους Αυστραλούς και εσύ, ας πούμε. Όχι. Σπούλο, ας πούμε. Όχι. Λοσπού. Ωραία, εγώ αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, είδες πριν καμιά εβδομάδα που μας είχαν ζαλίσει ότι πω που έρχεται κακοκαιρία, κρυφτείτε ας μαζί. Μας έσπασαν τα αρχίδια. Έλα, σε παρακαλώ, όχι τις χαρακτηρισμοί και τέτοια λείπουν. Μας τρέλαναν. Μπράβο. Τα αρχίδια. Μας τα τρέλαναν. Δεν λέω για τ' άλλο. Μας έσπασαν... Αυτό το σκέφτομαι τρόπο. Γιατί μια τέτοια είδηση τώρα, ότι ένας λέει ήταν... είχε ένα τύχημα, ας πούμε. Τι έπαθε ο άνθρωπος. Εκεί πάνω στον... στον ενθουσιασμό, αν θέλεις, βέβαια, της ερωτικής πράξης, ας πούμε. Είχε ενθουσιασμό για την πράξη. Μπράβο. Σκέψου πόσο καιρό είχε. Ναι. Ακούστηκε ένα κρακ και το πήρε στη μασχάλη, εν πάση περιπτώσει. Το έβαλε εδώ. Δεν το είπα, δεν το έθεσα σωστά. Κάτσε, αυτό μπορεί να το σπάσει και να το βάλει εδώ. Όχι, 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 ξέρω. Το άλλο το άκουσε το μεταξύ. Αυτό που βγήκε που λέει ότι άμα πάθεις COVID προκύπτει μια συρρήκνωση του ανδρισμού σου, ας πούμε. Του μωρίου σου, ας πούμε. Ναι. Μπράβο. Πάει έτσι. Δεν ξέρω πόσο. Από πού ξεκινάς και πού καταλήγεις, ας πούμε, αν είσαι σαν το Μαντίνγκο, ας πούμε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι... Εγώ είμαι πιο μεγάλος από αυτόν που είπες. Ήμουν ο Τζον Χόλμς, το Ραδοβιζίο, το χωριό. Θα σου πω κάτι, αυτά προσωπικά δεν θέλω να πω. Απλά εγώ... Τελείω, σε ρωτάς εμένα προσωπικά. Περίμενε, έχεις άποψη για να πάτε. Και αυτό έχεις άποψη, σε ρωτάω ή όχι. Έχω άποψη. Το COVID, άμα πάτε COVID, το πουλί σου γίνεται λίγο... Πώς? Γίνεται undersized center. Κάσε τώρα. Σε χλέτσου Χάινς. Και με το Χάινς στο 5 μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Αρκεί να προσέξεις τις περιστροφές. Δε σε μας λένε πολλές ότι δεν παίζει ρόλο το μέγεθος και αυτά. Η τεχνική λες και τι τεχνική, τι θα κάνω, φαλτσαριστό σουτ. Άμα αυτό ας πούμε είμαι εγώ τώρα. Ναι. Κάνω. Πολύ χώρο έχω εδώ μέσα. Κοίτα. Κοίτα. Ναι, ναι, ναι. Ένα, δύο, δύο, δύο. Ναι, ναι, ναι. Μα κους, κους, κους. Αρέσει, εσύ, εσύ. Το έχεις ακούσει αυτό να το συζητάνε. Το έχω ακούσει. Να λένε ότι ξέρεις κάτι, έπαθα COVID. Δόξα τω Θεώ είμαι καλά, δεν είχα κάτι. Αλλά από εκεί που φόραγα βρακή, medium πήγα σε small, ας πούμε. Έρχεται ο Νίκος, ο ριντίγκουλος. Έτσι το λέμε. Όταν χορεύει ζεμπέκο, τ' αρέσει να γδύνεται. Όλο. Χορεύει τη μολυβιά με σπίτι το θαλασσί. Τι λέω. Έρχεται και μου λέει. Το λέω, πέρασε το γκουράνα. Λέει ναι. Ναι. Πώς το πέρασε. Μου λέει καλά. Είσαι γερός. Μου λέει όχι. Αμάν. Και μου λέει έχεις ένα τσιμπεδάκι. Του λέω για τα μαλλιά. Όχι. Αμάν. Πού πας. Να κάνω τη δουλειά μου. Του λέω έχω chopsticks. Τα κλέβω από εστιατόρια. Και το κάνει. Όχι, δεν θέλουμε. Όχι, δεν, αυτό είναι περιττότερο. Όχι, το κάνει. Όχι, δεν υπάρχει λόγο. Θα σου πω, ρε παιδί. Όχι, σε ευχαριστούμε. Το, δεν, το πια... Φανταζόμαστε. Πες να το φανταστήκαμε. Το. Τι λες. Ρε τον άνθρωπο, τι λέει. Δεν ξέρω να χορεύει ζεμπέκι εγώ τώρα. Πω. Μόνο τσιφτεντέλια τώρα θέλει. Ωραία, να σε ρωτήσω εγώ αυτό που πήγα να σε ρωτήσω κάτι άλλο πριν όμως. Που είχε λέει κακοκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ στην Αθήνα δεν έκανε τίποτα ρε φίλε. Καταρχήν και θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Είναι 20 Γενάρη, έχει 20 βαθμούς έξω να πάμε για μπάνια. Εσένα σου φαίνεται λογικό αυτό το πράγμα. Το καλύτερο πράγμα που γίνει στο. Θα πεθάνουμε ρε άνθρωποι. Γιατί δεν θα πεθάνει. Φοβάσαι μην πεθάνετε, γιατί δεν θα πεθάνει, θα πεθάνει. Τα γιο στο παγόπουλο λέμε. Έχει 50 βαθμούς στην Αυστραλία λέει τώρα. Τι με ενδιαφέρει εμένα. Τι σε ενοχλεί δηλαδή. Άμα λιώσουν οι πακτοί σε πουλική αρκούδα και σου χαλάσαμε τη βόλεψη. Τι βλακίε να. Τι βλακίε, άμα την αγαπά την αρκούδα, πα να την πάρει αγκαλιά, άμα ήρθε. Θα πάρει την αρκούδα αγκαλιά. Πώ. Τι γλυκιά η αρκούδα. Πούδα μια φορά μια αρκούδα, έκανε ένα έτσι το φράκ. Λε και έσκησε σακούλα τη λιβερά και έχει σε 12 κιλά σταφύλια. Έβγαζε. Οι μύγε έκαναν. Θεέ μου, είναι απίστευτο. Και βγαίναν από την άλλη. Δύο άτομα, ποικιλία 6 ατόμων.
Το ρονολί! Τράβα να σώσει την αρκούδα. Το φίδι, τα φίδια λέει. Τα φίδια, ρε Χριστιανέ, εδώ σου λένε ότι άμα αλλιώ τα παγόβουνα στου πόλου θα ανέβει μισό μέτρο, ένα μέτρο και θα σα πνιγούμε όλοι. Πνιγούμε. Και γιατί, ποιο είναι το πράγμα να πνιγούμε. Εμπληρώνεται 600 ευρώ πηγενέλα για Βενετίε. Πληρώνει και δεν πληρώνει. Βενετία, γοντολιέρη. Στα σκατόνερα σε πάνω. Τι θα είναι στη Λιωσίων Γοντολιέρης, ας πούμε. Γιατί στον κάραβο στο Μενίδι όταν βρέχει είναι Βενετία κανονική. Είδα εγώ μπάρμα έτσι. Οι! 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 Ζαβασιλιά κατράτα δώστατα! Και πήγε. Αλλά μου σπάτε τα τέτοια μην τις ονομασείς. Έρχεται ο Διομήδης. Αυτό πάλι που το βάζεις. Έρχεται ο Διομήδης. Ναι. Θα φέρει καφέδες. Ναι. Έρχεται ο Διομήδης. Ποιος τα βγάζει αυτά. Ποιος βγάζει τα... Εσύ βγάζει τα ονόματα, ντροπήσω. Ντροπήσω, Φλόρε, ντροπήσω. Σε σένα απευθύνομαι κανονικά. Εκτός αν είσαι 1,98 και 140 κιλά. Μπράβο σου για τις ονοματοδοσίες πδίνεις. Είσαι ο καραίος και μετράς. Αλλά εμείς λέγαμε παλιά. Πω που βρέχει. Τελεία. Δεν λέγαμε. Ακούς. Ο Διομήδης, η έρχεται η αρχοντούλα και δεν έχω τίποτα στο ψυγείο. Αξιφτιλιστούμε στη γλυάκα απόψη. Η Φλόρια είναι αυτή. Βάλτε ονόματα, θέλετε να φοβάται ο κόσμος. Ναι. Θα βάζετε ονόματα, έρχεται ο εξολοθρευτής στο έψιλο. Α, ωραίο. Ναι. Ωραίο, ωραίο. Έρχεται ο Πρέντατορ. Έρχεται ο Ρόκι. Ακούς, ήρθε. Και θα είναι ο Πέτρος με το κλαρίνο. Adrian, 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 do for you, 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 Adrian,